Έλα. Περνάς καλά, εντάξει. Εντάξει, είστε γελοί και οι δύο. Καθόμουν και μιλούσα. Φυσικά την είμαστε. Το φαντάζομαι. Καθόμουν και μιλούσα σοβαρά σε αυτό το σβήσιμο που έχει η φωνή μου από την κούραση που γίνομαι νούφαρο έτσι μαραζωμένο. Θα σας μιλάω έτσι αν δεν έχετε πρόβλημα. Όχι, δεν έχουμε ετοιμάσει τίποτα άλλο. Δεν το πιστεύω πια. Γιατί δεν ήξερα ότι είχατε ετοιμάσει και τον γορίλα. Τη σάζα στα μάτια γορίλα, ρε παιδάκι. Ωραίο, δεν ήταν όμως. Εφιάλτης. Εφιάλτης, ρε παιδί. Καλή όμως. Βαθμολογία στο ρούχο γορίλα. Είναι λαμέ. Λαμέ. Γιατί πιστεύω ότι βρήκε τη φύση της, θα την καταστρέψω. Δεν υπάρχει, θα την καταστρέψω για αυτό που έκανε. Γιατί ήταν χαρούμενη που το έκανε. Βέβαια, ναι. Αυτό μετά. Το είχαμε σκεφτεί, ήταν ιδέα της φέης να το κάνουμε. Πες όμως πώς έγινε. Εγώ από την αρχή της σεζόν είχα δει ένα βιντεάκι με τις εκπομπές της Ellen DeGeneres που είναι στο που YouTube. Του τρόμαζε όλους. Τα είχαμε σκεφτεί στην εκπομπή που έχει πολύ πλάκα. Και λέω να το κάνουμε κι εμείς κάποια φορά σε κάποιον που έχει. Αλλά τώρα σε ποιον να το βγάζουμε την αρκοδαστική μούλη. Γιατί μπορεί να έχει ενδιαφέρον ο κύριος Κιμούλης, δεν ξέρω σε κάποιον. Μπορεί να έχει ενδιαφέρον ο κύριος Κιμούλης. Εγώ δεν είχα πει σε σένα, είχα πει να το κάνουμε γενικά. Και μετά μου είπα να το κάνουμε τελευταία εκπομπή αυτό. Συγχαρητήρια. Ναι, και βέβαια προθυμοποιήθηκε να κάνει την αρκούδα η Σάσα. Δηλαδή εκεί μα, ήταν. Πιστεύω ότι χάρηκε κιόλα. Επιτέλου ακούστηκε το κλακ. Βρέθηκα εκεί που έπρεπε. Ήταν η καλύτερη. Να σου πω τώρα. Γορίλα ήταν. Το χρόνο με τον Άρκα έχετε ανανεώσει, συνεχίζετε κανονικά. Ναι. Η ίδια ώρα. Α. Ναι. Με ρώτησες, ξέχασες. Είχες πολλά στο κεφάλι. Ναι, ίδια ώρα νομίζω. Ίδια ομάδα. Ναι. Ίδια ομάδα. Ίδιο κόνσεπτ. Χοντρικά. Αλλά θα γίνουν αλλαγές. Βέβαια. Το νοτικές. Τα χοντρά, δηλαδή βαθμολογίες, αυτά, πλάκα και τέτοιο υπάρχει. Παιχνίδια. Ναι, θα μπουν και άλλες κατηγορίες, θα αλλάξουν κάποια παιχνίδια. Ακούω και βήματα, δεν μπορώ να... Όχι, δεν τρομάζεις, δεν υπάρχει τώρα τίποτα άλλο. Το παιχνίδι που είχαμε συζητήσει ότι μπορεί να κάνεις, το ραντεβού στα τυφλά. Με μένα ή με την Πασχετρική. Συγγνώμη, το. Είναι τρελό. Πώς το λένε, Αδύναμος Κρίκος. Ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα. Το συζητάμε. Δεν έχει αποκλειστεί πάντως. Όχι, όχι, το συζητάμε. Θα ήθελες εσύ να το κάνεις. Δεν είμαι ακόμα σίγουρος. Γιατί? Με τους χρόνους εννοώ. Φυσικά και θα ήθελα. Φυσικά και θα ήθελα. Επειδή θα έχουμε και το χειμώνα θέατρο και θα είναι εβδομάδα το θέατρο, θα πάει και το χειμώνα. Το θέατρο ποιο θα κάνετε αυτό, θα κάνετε. Θα βαφτίσει. Α, την περιοδία θα την κάνετε πλέον. Ναι, η περιοδία θα γίνει. Δεν ξέρουμε, δεν μπορώ να πω ακόμα. Αγρανάπαυση δεν θα έχει. Λέω και τα λοιπά και μετά. Αγρανάπαυση θα έχει. Καθόλου σερή. Δηλαδή από Οκτώβριο θέατρο. Ναι. Και εκπομπή. Και πρόβες από 15 Σεπτέμβρη μέχρι 15-16 Οκτώβρη. Τι θα κάνεις? Όχι. Θα έχω ένα πενθήμερο. Σ' αρέσει όλο αυτό το τρελό που ζεις. Δηλαδή που έχεις τηλεόραση, θέατρο, αυτά. Μ' αρέσει. Δεν θα ήθελες λίγο να χαλαρώσεις κάπου να. Θα ήθελα να χαλαρώσεις. Μήπως κάνεις λίγο τον Νίκο με όλο αυτό το τρέξιμο. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα. Η αίσθησή μου είναι ότι τον βρίσκω με αυτό το τρέξιμο. Δηλαδή, επειδή αισθάνομαι ότι είμαι OK με αυτό, όχι με τόσο βαρύ πρόγραμμα, έτσι έκατσε τώρα. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε, ας πούμε, η περιοδία, θα ήταν απλά ένας χειμώνας έντονος. Έχω ζήσει και χειρότερους. Ενώ από ένταση έκανα το δέστε τους σε σουάρια δολοφόνους και Τρίτη-Πέμπτη ήμουν στην Ελένη το πρωί. Ναι. Δηλαδή, έχω κάνει βαρύ πρόγραμμα. Το έχω ξανακάνει. Τώρα απλά επειδή είναι και η περιοδία, απλά θα πάει ένα μικρό σερί. Και επειδή και πέρυσι το καλοκαίρι έκανα θέατρο στην Αθήνα, βέβαια, έχει πάει λίγο σερί το ένα με το άλλο. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος. Ναι, γιατί δεν το αντιμετωπίζεις ως δουλειά, φαντάζομαι. Δεν μπαίνει. Έχει μέσα και. Η σωματική κούραση γράφει έτσι κι αλλιώς. Άλλο αυτό. Αυτό γιατί κάποια φορά μου λέω πω κούραση και τα λοιπά, μην γκρινιάζει και είναι δύσκολη καιρία. Λέω κάνω το σταυρό μου και λέω δόξα τω Θεώ έτσι κι αλλιώς και κάνω και πράγματα που μου αρέσουν. Αλλά η σωματική κούραση δεν έχει σχέση με την γκρίνια. Δεν είναι γκρίνια, μωρέ, γιατί να τρέχω. Χαίρομαι, αλλά η σωματική κούραση είναι. Επειδή εσύ βγάζεις έτσι ένα πολύ χαλαρό στυλ, ρε παιδί μου, το χιούμορ σου, επειδή είναι πολύ δυνατό στοιχείο σου και βγαίνει προς τα έξω, βγάζεις ένα πολύ χαλαρό προφίλ. Αγχώνεσαι για την επιτυχία της δουλειάς, δηλαδή αγχώνεσαι για τα νούμερα στη τηλεόραση, αγχώνεσαι αν θα έρθουν θεατές στο θέατρο. Είσαι λίγο cool και zen όπως βγάζεις την εικόνα αυτή, είσαι. Όχι, είμαι πάνω από όλο αυτό. Με την εκπομπή έτος ήμουν αρκετά χαλαρός. Μαθαίνω φυσικά τα νούμερα κάθε μέρα πώς πηγαίνουμε, σαφώς. Απλά δεν, επειδή ρόλαρε και επειδή ο κόσμος την αγάπησε την εκπομπή, αισθανθήκαμε κι εμείς μια ηρεμία για να μπορέσουμε να είμαστε και ακόμα καλύτεροι, να μην υπάρχει και αυτό το άγχος. Τώρα σε σχέση με το έργο, δεν με διαφέρει, κοιτάς γύρω-γύρω. Δύο ραντεβού στην ψυχολόγο μου θα φύγουν για το φόβο. Λοιπόν, για το θέατρο φυσικά και έχω άγχος να πάει καλά. Γιατί και όλο αυτό είναι δουλειά πέρα από την ευχαρίστηση. Φυσικά και θέλω να έρθει ο κόσμος για να περάσει καλά και να το δει, αλλά υπάρχει και μια παραγωγή πίσω που σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς έχει ρίξει κάποια χρήματα. Έχει γίνει μια ωραία παραγωγή, δηλαδή ακριβή. Όχι τρέλα, αλλά έχουν πέσει χρήματα. Γιατί εγώ τους είπα, εγώ δεν θέλω πουδενή να φανεί ότι εγώ πάω να κάνω μια αρπαχτή επειδή κάνω τηλεόραση.
Έχουμε κάνει πολλές πρόβες, το έχουμε προσέξει πάρα πολύ. Είναι, ρε παιδί μου, με πολύ αγάπη. Μα και οι ηθοποιοί που συνεργάζεσαι δεν είναι. Ναι, δεν είναι τυχαία. Είναι καλή. Φυσικά, φυσικά το ξέρω. Απλά θέλω να είναι πολύ προσεγμένη η δουλειά από όλες τις απόψεις. Δεν θέλω να αισθανθεί κανείς ότι το κοροϊδεύω. Εσύ από χτες, από την πρόβα από τα βαφτίσια, τη γενική, την general, τι βαθμό θα έβαζες? Είσαι ευχαριστημένος δηλαδή? Είσαι χαρούμενος ότι πάμε παιδιά? Θα έβαζα ένα 7. Πολύ ωραία. Αυτό είναι μια χαρά. Και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να το κάνουμε και 9,5. Άρα είσαι υπερχαρούμενος. Είμαι πολύ χαρούμενος. Είμαι, γιατί και ο κόσμος πέρασε ωραία. Γιατί πρώτη φορά το κάναμε με κόσμο και είχε πάνω από 300 άτομα εκεί. Μπράβο. Χωρίς επίσημη πρόσκληση. Όχι, όχι. Ήταν πρόσκληση δωρεάν από το σχολείο. Ήρθανε πολύ χαρούμενοι και μας έδωσαν και εμάς, παιδί μου. Έτσι, πολύ θετική ενέργεια για σήμερα. Εκπομπές τέλος πότε τελειώνετε? Την άλλη Παρασκευή. Την άλλη Παρασκευή, έχετε μια εβδομάδα ακόμα. Ναι. Νίκο, καλή επιτυχία στα βαφτίσια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε όλη την Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι. Ξεκινάμε σήμερα από Σαλαμίνα. Στο www.livetickets.gr νομίζω είναι. Η προπόληση γίνεται το εισιτήριο. Ναι, ticketservices.gr. Η προπόληση και το πρόγραμμα για να δούνε σε ποιους σταθμούς θα είμαστε. Σε ποιες πόλεις, μάλιστα. Είμαι πολύ χαρούμενος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι να έχετε. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Στην πρώτη εκπομπή θέλω του χρόνου. Αν υπάρχει, με χαρά. Έλα μωρέ Γιώργο, αυτά τα υπονοούμενα, αν υπάρχει, αν υπάρχει. Ωραία, και αν δεν υπάρχει, θα θέλω σπίτσες για καφέ. Σωστό, τέλεια, όταν ξεκινήσει κάποια άλλη εκπομπή. Θα σου πω κάτι που παίρνεις ακόμα τηλέφωνο, αλλά δεν πειράζει. Θα βγούμε. Φιλείς τη μαμά. Θα τη φιλήσω, ευχαριστούμε για όλους. Και φιλιά σε όλους την παράσταση, γεια. Και εμείς τώρα.